Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο, γιατί θα σας δείξω κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα λύσει πάρα πολλά χέρια. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και έχει να κάνει με τον σωστό φωτισμό. Άμα θέλεις να τραβήξεις μια φωτογραφία, αν θες να ασχοληθείς με το YouTube και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να αγοράσεις στούντιο φώτα, όπως και γενικά πιστεύω ότι όλοι βασικά έχουμε δικαίωμα σε μια καλή φωτογραφία με έναν καλό φωτισμό. Οπότε είσαι δεν είσαι YouTuber, είσαι δεν είσαι επαγγελματίας, είσαι στο σωστό βίντεο άμα θέλεις να δεις ένα do-it-yourself softbox το οποίο θα σου λύσει τα χέρια. Η δική μου ανάγκη να δημιουργήσω κάτι τέτοιο ήταν φυσικά το οικονομικό μου πρόβλημα. Ήθελα να έχω μια καλή ποιότητα στην οθόνη, ήθελα να σας δίνω ένα ωραίο αισθητικά αποτέλεσμα με καλό φωτισμό και τις ημέρες που δεν μπορούσα να γράψω βίντεο σε φυσικό φως διότι είχα αργήσει ή γενικά τώρα το χειμώνα που πέφτει νωρίς ο ήλιος, είχα τρομερό πρόβλημα, οπότε μου πήγαιναν πίσω πάρα πολλά βίντεο που ήθελα να κάνω. Έτσι άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το φωτισμό στο δωμάτιό μου, στο στούντιο που είμαι αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε εσείς να έχετε ένα ωραίο αποτέλεσμα, όπως επίσης για να βγάζω και λίγο πιο επαγγελματικές φωτογραφίες. Οπότε άμα θέλετε να δείτε τη διαδικασία του να φτιάξεις ένα softbox και το αποτέλεσμα νομίζω το βλέπετε ήδη στην οθόνη σας, οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο αποτελεσματικό είναι, συνεχίστε να βλέπετε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Χρειαστείς μια πολύ μεγάλη κούτα από ό,τι βλέπεις και εδώ πέρα στην εικόνα. Θέλεις κόλλα χειροτεχνίας, κολλητικές ταινίες, αλουμινό χαρτό, αντικολλητικό χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούμε στο ταψίνε, ένα ψαλίδι, έναν χαρτοκόπτη για να κάνει τη ζωή σου ευκολότερη. Θέλεις τη λάμπα που θα σου εξηγήσω αργότερα ποια θέλεις ακριβώς και ένα φωτιστικό γραφείο, παιδιά. Θα αφαιρέσουμε όμως αυτό που έχει και θα το αφήσουμε γυμνό. Χρειαζόμαστε μόνο το ντουί. Παίρνεις λοιπόν την κούτα, παίρνεις το χαρτοκόπτη και κόβεις την κούτα ούτως ώστε να ανοίξει εντελώς. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κόψουμε ένα τετράγωνο το οποίο θα είναι η βάση που θα καθίσει η λάμπα μας, το φωτιστικό μας. Έχω κόψει λοιπόν ένα τετράγωνο το οποίο το υπολογίζετε με βάση το κέντρο της λάμπας που θα βάλετε. Έχω εδώ πέρα το τετράγωνο μου, έχω τραβήξει μία γραμμή από εδώ κάθετη. Και με έναν χάρακα εσείς, γιατί εγώ δεν έχω, θα τραβήξω την ίδια γραμμή και από αυτή τη μεριά. Παίρνουμε λοιπόν το χαρτοκόπτη και κόβουμε το τρίγωνο που μόλις κάναμε. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάπως έτσι, μπορείτε φυσικά να είστε και πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί εμένα δεν είναι καθόλου ίσιο, αλλά εγώ προσωπικά δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τα εκατοστά κτλ. Αυτό που θα κάνετε είναι να κόψετε άλλα 3 τέτοια, γιατί θέλουμε στο σύνολο 4 τέτοια. Έχουμε φτιάξει τις πλευρές του softbox, έχουμε 4 δηλαδή κομμάτια, και πριν περάσουμε στο να το φτιάξουμε, να το κλείσουμε δηλαδή, θα περάσουμε σε κόλλα. Θα βάλεις πάνω στο χαρτόνι, στην κάθε πλευρά, και θα πάρεις αλουμινό χαρτό. Πρέπει να έχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα και όταν γυρνάς από την πίσω τη μεριά μπορείς να το κολλήσεις με κολλητική χημεία. Επαναλαμβάνεις το ίδιο και στα άλλα 3. Ολοκλήρωσα λοιπόν και τις 4 πλευρές. Γυρνάω τώρα σε αυτό εδώ πέρα και θα κάνω την τρύπα όπου θα μπει η λάμπα. Και θα ντύσουμε και το εσωτερικό με αλουμινόχαρτο επίσης. Ολοκληρώσαμε και τις 4 πλευρές και έχουμε έτοιμο και αυτό. Θα ξεκινήσουμε και θα τοποθετούμε στη βάση τις πλευρές που έχουμε δημιουργήσει. Εγώ προσωπικά τις κολλάω με αυτή τη ταινία. Εσείς μπορείτε, αν έχετε καμιά πιο καλή κολλητική ταινία, να το κάνετε χωρίς αυτό. Και θα βάλω κολλητική ταινία και στα πλαϊνά. Αφού λοιπόν το έχουμε ολοκληρώσει, παίρνουμε τη λάμπα, την τοποθετούμε μέσα στην τρύπα που έχουμε δημιουργήσει στην αρχή
Και αφού την τοποθετήσουμε καλά, παίρνουμε κολλητική ταινία, εγώ προσωπικά δηλαδή το κολλάω με αυτόν τον τρόπο για να το σταθεροποιήσω. Ούτως ώστε όταν μετά το σηκώνεις ή θέλεις να το κάνεις λίγο πιο κινητό, να μην σου φεύγει και να είναι πάρα πολύ σταθερό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η εσοχή της λάμπας. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι μια κατάλευκη λάμπα. Είναι από την εταιρεία Silvana και είναι 1150 lumen, έτσι λέει. Δεν ξέρω πάρα πολλά να σας πω, ξέρω μόνο ότι στη συσκευασία έχουμε το 6500K, το οποίο είναι το πάρα πολύ ψυχρό daylight χρώμα. Τι βάζεις λοιπόν στο softbox και πριν το ντύσεις ελέγχεις άμα είναι όλα καλά. Οπότε θα βάλουμε λίγο στην πρίζα να δούμε αν είναι ok όλα. Και ναι, είναι ok. Οπότε μέσα έχουμε αυτή την κατάσταση, είναι πάρα πολύ φωτεινό. Το φως με αυτόν τον τρόπο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό, οπότε πρέπει να το ντύσουμε με μια επιφάνεια. Για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσουμε αντικολλητικό χαρτί, το οποίο είναι λευκό και διαφανίζει, για να μπορέσουμε να κλείσουμε το softbox με αυτόν τον τρόπο. Τρόπος που το ντύνω είναι παίρνω τα τσιμπιδάκια για τα μαλλιά και κάνω μια τρυπούλα και ουσιαστικά το σταθεροποιώ με αυτόν τον τρόπο. Περιμετρικά θα το κολλήσω. Και έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα, το οποίο τώρα είναι ένα softbox έτοιμο για χρήση. Ανάβω το φως και κοιτάξτε πόση διαφορά κάνει στη βιβλιοθήκη μου. Σε περίπτωση παρόλα αυτά που δεν θέλεις να το πηγαίνεις πέρα εδώ και θέλεις να το έχεις σταθερό όπως είναι ένα τρίποδο, όπως είναι μια βάση, μπορείς να κάνεις το εξής. Θα πάρεις ένα φωτιστικό δαπέδο από τα IKEA, το πιο φθηνό. Δεν θα χρησιμοποιήσεις το χάρτινο που είναι για το φωτιστικό, θα χρησιμοποιήσεις όμως τη βάση που σου προσφέρει, το κοντάρι και τη βάση που σου προσφέρει. Και θα πας λοιπόν με το softbox και θα το κολλήσεις περιμετρικά το κοντάρι του φωτιστικού ή μπορείς να το κάνεις να το κλειδώσεις με tie wraps. Και τώρα θα σου δείξω τι ακριβώς εννοώ. Το ήδη φτιαγμένο softbox μου, το οποίο με αυτό γράφω τα βίντεό μου. Λοιπόν, είναι σε πολύ κακή κατάσταση προφανώς, αλλά κοιτάξτε, η βάση που έχω είναι από ένα φωτιστικό και το έχω περιμετρικά κολλήσει με κολλητική ταινία. Σίγουρα με τα tie wraps θα είναι πολύ πιο όμορφο αισθητικά και δεν θα είναι έτσι. Και εγώ προσωπικά, επειδή δεν θέλω ποτέ να κουνηθεί, το έχω κολλήσει και στο τοίχο για να είναι εντελώς σταθερό. Και εδώ πέρα είναι συνήθως το τρίποδό μου και γράφω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και εσείς βλέπετε αυτό το σημείο. Υπάρχει λοιπόν ένα χάλι αυτή τη στιγμή μέσα στο δωμάτιο, καταλαβαίνετε. Έχω λοιπόν ανοιχτό το softbox τώρα για να το δείτε πώς είναι αυτό που γράφω. Και τώρα βέβαια έχουμε ένα καινούριο το οποίο είναι εδώ κάτω και είναι έτοιμο και αυτό να μπει σε χρήση. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω παιδιά να σας φάνηκε χρήσιμο. Πιάστε λοιπόν τα ψαλίδια, πιάστε τις κολλητικές ταινίες, πιάστε τα λουμινόχαρτα και πέστε στη δουλειά. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε μήνυμα ή να μου σχολιάσετε από κάτω ό,τι θέλετε και ό,τι απορία δεν κάλυψα εγώ μέσω αυτού του βίντεο. Θέλω πάρα πολύ επίσης όποια το επιχειρήσει να μου στείλει μεταγενέστερα ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο και να μου πει εάν της έκανε τη δουλειά της, γιατί εγώ παιδιά προσωπικά έχουν λυθεί τα χέρια μου και ούτε έχει πονέσει η τσέπη μου για να πάρω έναν ακριβό εξοπλισμό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά αγάπες μου.